Δεν σπρώχνω, δεν σπρώχνω. Εντάξει. Το παρόν στα εγγένεια του τμήματος κάθετος άξονας 75, Εγνατίας Οδού Κομωτινή, Νυμφαία, Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ολοκλήρωση ανατολικής χάραξης νοτίου τμήματος του κάθετου άξονα Νυμφαίας Κομωτινής, έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύρτζης. Νίκα στη Σευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και των σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Γνώσον δωρεών αξίουσι μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών. Ολοκληρώθηκε το τμήμα που δίνει σήμερα στην κυκλοφορία μέσα σε 2 χρόνια. Ολοκληρώθηκε επομένως ο κάθετος άξονας από την Εγνατία προς τη Βουλγαρία. Τα έργα δεν ανήκουν σε κανέναν, δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν υπουργό, σε κανέναν περιφερειάρχη δήμαρχο. Είναι μια εθνική προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι υποδομές της χώρας και γι' αυτό μας βλέπετε και όλους μαζί εδώ, όπως μαζί πρέπει να μας δείτε και στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να έχουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών. Ο Υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην μη διέλευση λεωφορείων από το σημείο, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς της τοπικής κοινωνίας για το άνοιγμα του άξονα. Προκύπτει όχι από τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, αλλά από την συμφωνία που έχουμε με τη Βουλγαρία. Πιστεύουμε ότι μετά από επικοινωνία που θα έχουμε με τον ομόλογό μας στη Βουλγαρία, αυτοί οι περιορισμοί να έρθουν, γιατί το έργο και ο δρόμος έχει σχεδιαστεί για να σηκώνει και βαριά οχήματα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουμε τέτοιου είδους μετακινήσεις. Το ανάποδο θα έλεγα. Ο δρόμος αυτός και όλοι οι κάθετοι άξονες εξυπηρετούν το να ζωντανέψει και η ενδοχώρα και της Ροδόπης και της Ξάνθης και του Εύρου και όχι να είναι δρόμοι για να πηγαίνουμε μόνο εκδρομή, να έχουμε γιοταχή αυτοκίνητα. Ο Χρήστος Σπύρτζης σημείωσε ότι η πολιτεία πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια ώστε η Θράκη να έχει τις απαραίτητες υποδομές και το πλεονέκτημα που ιστορικά είχε, ένα πλεονέκτημα της θέσης της για τις συνδυασμένες μεταφορές και την παραγωγική της ανασυγκρότηση, καθώς απομένουν 2 ακόμη κάθετοι άξονες προς τη Βουλγαρία, ένας προς τον Εύρο και ένας προς την Ξάνθη. Στην τελετή βρέθηκαν επίσης άνθρωποι της Εγνατίας Οδού, όπως και η Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Μέτιος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή μας και χαιρόμαστε για την ολοκλήρωσή του. Ένα έργο που φέρνει πιο κοντά τις 2 χώρες, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά και τους κατοίκους τους. Φυσικά, προσδοκούμε περαιτέρω συνεργασία με την Εγνατία Οδό, προκειμένου να κατασκευαστούν και άλλα έργα που είναι απαραίτητα και έχουν προταθεί φυσικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτά στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Σήμερα παραδίδουμε το τελευταίο κομμάτι του κάθετου άξονα, τα τελευταία 6,5 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν ολοκληρώνεται ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Ολοκληρώθηκε στο χρόνο που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει στοιχεία έτσι ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή και να πούμε ότι τα έργα από μόνα τους δεν αποτελούν ανάπτυξη, αλλά τα έργα είναι προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη. Ο κάθετος άξονας 75 Κομωτινή Νυμφαία Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού άξονα και συνδέει την Εγνατία Οδό με το συνοριακό σταθμό Μάκαζας και το κύριο οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του άξονα αποτελεί έργο προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, καθώς συμβάλλει στη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τη Βουλγαρία και άλλες βαλκανικές χώρες και στην αύξηση της προσπελασιμότητας των περιοχών που διατρέχει, ενισχύοντας την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα των μεταφορών. Η δυναμική του κάθετου άξονα μετά την ολοκλήρωση αυτού του τελευταίου κομματιού δεν μπορεί να ανακοπεί. Και αυτό οφείλει να το συνειδητοποιήσει γρήγορα η κεντρική εξουσία για να ξεπεράσουμε στερεότυπα του παρελθόντος, για να επανεξεταστούν σχεδιασμοί ό,τι έχει σχέση με τους συνολικά τους κάθετους άξονες στην περιοχή.